τα μάτια του κόσμου, έναν άγνωστο φως μου. Παντρεύεσαι την Κυριακή. Κυριακή στην εκκλησία σε οδηγεί. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, τα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε τον καημό. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε τον καημό. Για τα μάτια του κόσμου, στα σφραντίνες εφός μου, αυτή τη μαύρη Κυριακή. Και με πνίγει ο καημός μου, που η γνώμη του κόσμου την Κυριακή στην εκκλησία σε οδηγεί. Μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε το καημό. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε το καημό. Για τα μάτια του κόσμου, πώς μπορείς και παντρεύεσαι φως μου. Αχ, Θεέ μου. Αχ, Στέλλα μου, σε καταλαβαίνω. Χίλια συγγνώμη. Δεν τραγούδησα καθόλου. Χίλια συγγνώμη, ούτε εγώ. Μα πώς είναι δυνατόν. Στην πρόβα δεν φορούσε το δαχτυλίδι. Ναι. Και ξαφνικά βλέπω ένα δαχτυλίδι πιο μεγάλο από το κεφάλι. Ναι, γιατί έχω γράψει τα λόγια εδώ. Δεν μπορούσα σε πιο μικρό δαχτυλίδι, τα διαβάζω από εδώ. Συγγνώμη. Μα όταν πονέστε. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Να πάω λίγο στο βίντεο, να πάω σε αυτό το χορευτικό που θα ήθελα να το δω άλλη μία φορά. Να πας στο λόγο για τον οποίο παντρεύεται άλλον και όχι εμένα. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή, σε είδα ότι είχες μια διάθεση μετά τον Τζον Τραβόλτα να χορέψεις ξανά. Ναι, ήθελα να κάνω τη φιγούρα που είδα από την Κόρτνη την προηγούμενη εβδομάδα. Το είδα. Είχε πέσει κάτω με τα πόδια ανοιχτά και ήθελα να κάνω κάτι παρόμοιο. Ναι, αλλά έγινε λίγο ανατρεπτικά αυτό. Γιατί χτύπησες τελικά. Όχι, βέβαια. Όχι. Ποτέ. Όταν είναι γυμνασμένο. Το κορμί. Όταν το κορμί ελέγχεται και είναι γυμνασμένο, δεν χτυπάω ποτέ. Μάλιστα. Ο Θεέ μου. Μάρκο, πραγματικά είσαι όλο εκπλήξεις, γιατί μόλις πρόσεξα και τα παπούτσια σου. Θα ήθελα να τα δείξουμε λίγο τα παπούτσια που φοράει σήμερα ο Μάρκος, αν γίνεται σιγά σιγά. Δεν, εντάξει, δεν υπάρχει το παπούτσι αυτό. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Μάρκο, το χορογράφησες μόνος σου, να υποθέσω. Μια ιδέα είχα εγώ, αλλά την ολοκλήρωσε η Έλληνα Οικόμοβα. Πώς τα κατάφερε, Θεέ μου. Καθόταν εκεί, έτρωγε και γέλαγε και εγώ έκανα αυτό που μου έρχονταν. Αλλά είπε ότι οκ, okay, είναι ναι. Καλό. Ωραία. Αυτό που το μπορείς. Τραγούδι αυτό το ακουγές παλιά. Όταν είχε κυκλοφορήσει, ναι. Σου άρεσε. Μου άρεσε, δεν με εξέφραζε ποτέ, αλλά ήταν ένα τραγούδι που το ακούγαμε γενικά στα κλαμπ, στα μαγαζιά, τα νυχτερινά και γινόταν ένα πανικό με το που έμενε. Για τα μα, με το που φόρτσαρε ο Χρήστος. Το χόρευες κιόλα. Όχι, δεν μπορώ να πω το χόρευα. Όχι. Γιατί σου λέω δεν είναι. Χορεύω τραγούδια ζεϊμπέλικα, ειδικά που με εκφράζουν, που μου αρέσουν. Όπως είδαμε σήμερα. Σήμερα ήταν κάποιες απλές φιγούρες. Πώς το λένε. Πόζες. Ναι. Δεν ήθελα να χορέψω το κλασικό ζεϊμπέλικο, γιατί σε αυτό έχει τα πρωτεία ο Παράσχος. Να το ευχηθούμε και καλά, Στέφανα, το Σάββατο. Αλλά ήθελα
κάποια ψήγματα του τι μπορώ να κάνω με το κορμί μου στο ζεϊμπέκικο. Μετά από αυτή την εμφάνιση, τι περιμένεις να, τι τοποθέτηση μπορεί να έχει η κριτική μας επιτροπή? Ψήγματα από κριτική. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κριτικάρει και όλο. Δεν χρειάζεται. Όχι, θα, ένα μέρος. Μα έχουμε πει ότι είμαστε υπεράνω. Κατάλαβες. Ωραία, θα ξεκινήσω από τον Γιώργο. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν. Παναγία μου για την εμφάνιση. Παναγία μου. Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να το κριτικάρω όλο, γιατί θα κριτικάρω το μισό. Η Στέλλα ήταν ανύπαρκτη. Συγγνώμη, συμπατριώτησα, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν ήμασταν στο προηγούμενο σοου που ήταν η Στέλλα, η Ζέτα, και χόρευε ο επαγγελματίας μαζί με τον παρτενέρ και έχανε τα βήματα του, τι θα γινότανε? Τον άφησε μόνο του. Δεν γίνεται. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, στο λέω φιλικά, δεν γίνεται αυτό. Τον άφησε. Τι εννοεί? Προφανώς δεν έχει καλέσει το γάμο, γι' αυτό κάνει έτσι. Όχι, όχι, ποιος έχει καλέσει το γάμο. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη γιατί είδε το δαχτυλίδι και εγώ όταν είδα κοντινό στο δαχτυλίδι. Εντάξει, ρε παιδί, να πω κάτι, το δαχτυλίδι ήταν έκπληξη, δεν το είχε δει, γιατί το έβαλα τώρα. Πέρα από αυτό, να κάνετε πρόβες, να σας περάσει το γέλιο και εσείς όταν παίζετε κωμωδία, δηλαδή γελάτε την ώρα που παίζετε παράσταση. Καμιά φορά. Όχι, αλλά ο Μάρκος είναι ανελέητος. Τι όχι, κρατερέ, δεν σου έχει τύχει ποτέ να γελάσεις το θέατρο. Βέβαια, η Στέλλα δεν είναι ηθοποιός. Αλλά μην με κοιτάς έτσι. Ξέρω, έχετε δει. Δεν γίνεται, τον άφησες μόνο του. Είμαστε στο ένατο, στο ένατο, μία φορά. Θέλετε να το πούμε χωρίς το δαχτυλίδι, μπορούμε? Τώρα πια δεν έχεις. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε το καημό. Λοιπόν, οκ. Αφήνουμε λοιπόν τη Στέλλα στην άκρη. Ήσουν ξεκαρδιστικός, απολαυστικός και ήταν η πρώτη φορά που σε άκουσα σαν τραγουδιστή μας. Και με τη μίμηση βέβαια αυτή της μύτης που κάνει και ο Χρήστος κλπ. Αλλά εκεί, τραγουδιστής, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Σου πέσε τα γαθιά. Μια καλή κουβέντα, ας πω. Ζέτα. Είναι αυτό που λένε, μια καλή κουβέντα, πέστη και ας πέσει χάμου. Και πέφτεις και εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγενέστατο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Ρούλα. Ναι, εγώ. Τώρα εσύ, Στέλλα, μην κάθεσαι στεναχωρημένη. Άκουσα τις φωνές του Θεοφάνους τώρα και σκιάχτηκες. Απλά την άλλη φορά θα έρθω και εγώ με μια περούκα ξανθιά φουντωτή. Το μόνο θα γελάσω. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα είσαστε την άλλη φορά. Μην τον προκαλείς. Μην μας προκαταβάλεις. Αν είμαστε. Μακάρι να είσαστε. Εμείς έχουμε το παιχνίδι σε DVD και έχουμε προχωρήσει κανονικά. Κυκλοφορεί στα βίντεο κλαμπ όλο το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ξέρουμε και τον νικητή. Εμείς πάμε άλλα δύο live και φεύγουμε. Αφού το έχω δει, ρε παιδιά, στο εξωτερικό έχει κυκλοφορήσει. Τι, πώς φεύγει. Σε DVD όλο το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Πάρτε τον, πάρτε τον. Κάτσε λίγο να καταλάβω. Να περάσουμε λίγο καλά. Δηλαδή, μη συλλογίζω, αν ήσουν στη τάξη μου, τι σχόλιο θα έκανα. Η αλήθεια είναι ότι σας καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο. Αν θα κλείσει μετά να μου το χαρίσει και θα πάω κάπου και πρέπει να φαίνεται να λάμπει. Έχει πει να το κουβαλήσει. Και αυτό ήταν έκπληξη, δεν το ήξερε. Τώρα έλα. Τώρα ήρθα στο τσεμπάκι ο Άσος. Έλα. Που βγάλα το μανίκι. Να είσαι καλά, βρε Μάρκο. Μα την έχεις εξοντώσει. Εγώ θέλω να πω ότι να είσαι καλά, Μάρκο. Να είσαι καλά, δηλαδή που κάθε φορά που βγαίνεις, μας κάνεις και χαμογελάμε και περνάμε καλά. Όταν έλειπες στην Αμερική, τότε που έλειπες μια φορά και έναν καιρό, είχα πει στη Στέλλα που ήταν μόνη της εκεί και σε περίμενε, ότι εμένα μου αρέσει τα λαϊκά τραγούδια. Μήπως το σκεφτείς λίγο και εσύ σκέψεις το λίγο μαλακά και μην είσαι σήμερα. Τι είναι, θα κάνουμε δύσκολο με τον Μάρκο. Δεν κατάλαβα, τι έχει ο Μάρκο. Το κατά Μάρκον θα κάνουμε. Δεν υπάρχει. Θα βγάλουμε δίσκο, κανονικά. Απολαυστικό. Μόνο έτσι. Κρατερέ. Εγώ απολαμβάνω το βλέμμα της Στέλλας που όσο πάει έχει μια μεγαλύτερη απόγνωση, απογοήτευση όμως που προκύπτει μέσα από πάρα πολύ χαρά γιατί έχει πέρασει πάρα πολύ καλά στις πρόβες και δεν αντέχεται. Και αν κάνεις και τέτοιες εκπλήξεις, εσύ, αυτό είναι ανέντιμο. Δεν αντέχεται. Αυτά που κάνεις. Και πριν βγούμε, και μην, του είπα. Μην τύχει και τον προκαλέσει και έτσι με καμία ξανθιά περούκα γιατί το τόσο ο Μάρκος μπορεί να το κάνει δεκαπλάσιο. Άστο. Πριν βγούμε, του είπα: μην με κάνεις να γελάσω. Δεν θέλω. Και μου λέει: γιατί να σε κάνω να γελάσεις? Στην πρώτη γέλασες. Δεν κάνω τίποτα. Και ξαφνικά δεν κάνω. Δεν κάνεις τίποτα. Το είδαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα σου πω ότι καταρχήν μου άρεσε πιο πολύ από την προηγούμενη φορά και θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί στα 3/4 τουλάχιστον του τραγουδιού, δεν γινόταν σε όλο, το καταλαβαίνω, αντιστάθηκες στο να το κάνεις όλο δικό σου με τον κωμικό τρόπο. Και το τραγούδισες.
Και αυτό ήταν πολύ καλό. Σκέφτηκα βέβαια δεν άφησε τη Στέλλα να τραγουδήσει. Αλλά η Στέλλα ξέρουμε ότι έχει πολύ καλή φωνή έτσι κι αλλιώς. Τι κάνει και δισκογραφία, όποιος θέλει μπορείτε να ακούσει εκεί. Το CD της κυκλοφορεί, μπορείτε να το πάρετε, έτσι. Να την απολαύσετε στο αμάξι, στο σπίτι, ωραία. Όπου θέλετε. Πάμε εγώ να δούμε και τη βαθμολογία. Πριν φύγουμε, μπορώ να πω χρόνια πολλά στο γιο μου το Χάρη που έχει σήμερα γενέθλια. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, του αφιερώνω το τραγούδι. Έχω τεράστια. Του αφιερώνω το τραγούδι αυτό. Όχι το τραγούδι, τα λόγια. Το τραγούδι αυτό, την ερμηνεία, γιατί κάθε και περιμένει να δει πώς θα τα πάμε. Και την υπέροχη εξαιρετική βαθμολογία που θα πάρουμε για πρώτη φορά. Την αφιερώνω πραγματικά στο γιο μου το Χάρη σήμερα. Κλείνει τα 10. Αν και οι κριτές υπολογίσουν την ηλικία που κλείνει αυτό, σήμερα ο γιος μου. Αυτό. Και πω εγώ. Μου πούν πώς θα κλείνει ο Χάρης, τη ρωτήσω εγώ πώς θα κλείνει ο Χάρης. 10 θα πει. Ρούλα πώς θα κλείνει ο Χάρης. 10. Γιώργο πώς θα κλείνει ο Χάρης. 10 πες. 10, 30. Κατάλαβες. Χάρη μου γλυκέ. Χάρη μου γλυκέ. Χρόνια σου πολλά. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Έχω μεγάλη αγωνία. Εγώ να δεις.